Περάστε καλά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Μπήκε καλά το 19. Μέχρι στιγμής πάμε καλά. Αυτό είναι καλό, αισιόδοξο. Λοιπόν, Στέφανο Στεφάνου, εκπρόσωπος τύπου ΤΑΚΕΛ και βουλευτής του κόμματος. Καλημέρα, κύριε Στεφάνο. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Περάστε καλά κι εσείς. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει τώρα το καλά? Όλοι καλά περνάνε τελικά. Δεν περνάει κανείς άσχημα. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν περνούν καλά, για να είμαστε ειλικρινείς. Μάλιστα. Αλλά το δύσκολο για μας σήμερα το πρωί ήταν να ξυπνήσουμε πρωί για να έρθουμε στην. Κατάλαβα, κάντε και μια χάρη για μας δηλαδή. Κάναμε χάρη, αλλά πρέπει να επανέλθουμε σιγά σιγά στους καθημερινούς ρυθμούς. Σε ρυθμούς. Και ο συνάδελφός μου, Γιώργος Γεωργίου, ο διευθυντής επικοινωνίας του Δίκο. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Καλή σας μέρα. Καλή χρονιά. Καλά, περάσαμε. Μπήκε καλά. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις, η αρχή είναι του ίμιση του παντός, λέει. Άμα μπήκε τώρα καλά, θα πάει όλο καλά. Δηλαδή για το υπόλοιπο της χρονιάς θα τρώμε. Αυτό είναι το βασίλειο, δεν τρώμε. Λοιπόν, γιατί φάγαμε την περίοδο. Τίποτα. Δεν φάνηκε καθόλου αυτό. Λοιπόν, τώρα, Δημήτρη Δημητρίου, η έρευνα λέει το εξής. Χαμηλές προσδοκίες των πολιτών για το Κυπριακό μέσο 19. Το 88% των πολιτών πιστεύει ότι δεν θα έχει καμία θετική εξέλιξη. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, και να δούμε και το άλλο βέβαια εμείς, από την πολιτική σκοπιά τώρα και με βάση τα δεδομένα που έχουν μπροστά μας, τι να περιμένουμε τώρα το 19. Ειδικά τις αρχές του χρόνου. Κοιτάξτε, η έρευνα αποτυπώνει... Απαγοήτευση του κόσμου. 44 χρόνια είναι πολλά. Όχι, αποτυπώνει και το σκηνικό αυτή την περίοδο. Ναι. Βέβαια υπάρχει σε εξέλιξη η επίσκεψη της κυρίας Λούτ, η δεύτερη ήρθε, φάση. Έφυγε, θα έρθει τον Γενάρη. Χάσαμε τα έχνες. Για να αποτυπώσει τους όρους αναφοράς, που είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο ως προς την εξέλιξη και ως προς το αν θα έχουμε διαπραγμάτευση. Και ξέρετε, είναι πολλές φορές στο παρελθόν που δεν περιμέναμε εξελίξεις και οι εξελίξεις ήρθαν. Μάλιστα. Και αυτός ο κύκλος από την μη εξέλιξη σε εξέλιξη, από την μη διαπραγμάτευση σε διαπραγμάτευση, καθορίζει και πολλούς άλλους παράγοντες της κυπριακής κοινωνίας. Παγώνει, ας πούμε, ή ξεπαγώνει το παζάρι, αναλόγως. Βέβαια, αυτό δεν είναι αυτό το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, αλλά να πούμε όπως πρέπει να έχουμε εξέλιξη. Χρειαζόμαστε εξέλιξη, όχι για χάρη της εξέλιξης, όχι για χάρη της διαπραγμάτευσης. Χρειαζόμαστε εξέλιξη και διαπραγμάτευση για να λύσουμε το Κυπριακό. Μάλιστα. Υπάρχει άλλος τρόπος. Πριν πόσο, Στέφανο, να λύσουμε το Κυπριακό, ναι, ναι, μόνο με διαπραγμάτευση, και χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο, και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς βεβαίως. Πριν πάω, Στέφανο, θέλω μια κουβέντα έτσι να μου απαντήσεις. Επειδή έκανε μια. Στο διάγγελμά του, ο πρόεδρος Δημοκρατίας είπε διάφορα, θα τα δούμε συνέχεια. Αυτό που είπε, ότι χρειάζεται πολιτική βούληση και τολμηρές αποφάσεις. Τι εννοεί τολμηρές αποφάσεις και πρωτοβουλίες? Πώς το μεταφράζεις εσύ, με τα δεδομένα που ξέρουμε? Για όλα τα ζητήματα χρειάζεται πολιτική βούληση. Μάλιστα, αυτό δεδομένο. Πόσο μάλλον για το Κυπριακό. Ναι. Και χρειάζεται και τόλμη. Είτε πας να μεταρρυθμίσεις την δημόσια υπηρεσία, είτε πας να μεταρρυθμίσεις τους δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται να έχεις τόλμη. Μάλιστα. Και είναι συνυφασμένοι αυτοί οι όροι στην πολιτική για να κάνεις μεταρρυθμίσεις και για να λύσεις προβλήματα. Μάλιστα. Ο Τολμονικά λέγανε. Λοιπόν, Στέφανο Στεφάνου, να σχολιάσουμε λίγο αυτή την έρευνα. Θεωρώ σημαντική το τι μπορεί να νιώθουν οι πολίτες. Εδώ έχει στοιχεία και απαγοήτευση σε όλο αυτό το χρόνο, αλλά φαντάζομαι ότι διαβάζουν και οι πολίτες τα δεδομένα και κάνουν εκτιμήσεις, ότι σου λέει δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να περιμένουμε στο προσκήνιο. Οι δημοσκοπήσεις πάντοτε καταγράφουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό, ανάλογα και με την πιστότητα της δημοσκόπησης και την δυνατότητα, την ικανότητα καλύτερα του δημοσκόπου να πιάσει τον παλμό. Καταγράφει λοιπόν η δημοσκόπηση συνήθως τις διαθέσεις, τις αντιλήψεις, το συνέστημα που έχει η κοινωνία στην συγκεκριμένη περίοδο που γίνεται η δημοσκόπηση. Άρα αυτή η δημοσκόπηση καταγράφει το γεγονός ότι μια καταπληκτική πλειοψηφία της κοινωνίας δεν αναμένει δεν περιμένει κάτι.
εξελίξεις στο Κυπριακό και ότι είναι απαισιόδοξο αυτό το σημαντικό κομμάτι σε σχέση με τις προοπτικές. Μπορεί κανένας να αδικήσει το ποσοστό αυτό που είναι πάρα πολύ ψηλό σε σχέση με το Κυπριακό? Νομίζω πως όχι. Ακούγοντας και βλέποντας το τι γίνεται, θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι το συναίσθημα του κόσμου είναι ευμετάβλητο, διαμορφώνεται, αλλοιώνεται, εξελίσσεται ανάλογα με τις εξελίξεις, και εμείς θεωρούμε ότι από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών διαμέσου της ειδικής απεσταλμένου του, της κυρίας Λουτ, η οποία καταβάλει προσπάθεια για να δει αν θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία στους όρους αναφοράς. Εάν λοιπόν υπάρξει συμφωνία σε αυτούς τους όρους και επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, θα μεταβληθεί και το συναίσθημα της κοινωνίας. Ναι. Εμείς να ευχηθούμε η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα να οδηγήσει σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, γιατί χωρίς διαπραγματεύσει, λύση στο Κυπριακό που να απελευθερώνει και να επανενώνει τον τόπο και τον λαό, δεν μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα. Άσχετα, ο Αρχιεπίσκοπος λέει ότι δεν είναι πανάκια οι διαπραγματεύσεις. Θα το κουβεντιάσουμε μετά αυτό. Λοιπόν, να μου επιτρέψεις να μην σχολιάσω το τι λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ειδικός στο Κυπριακό. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν την προσέγγιση που έχουν διάφοροι, όποτε συμβαίνει κάτι ή δεν συμβαίνει κάτι στο Κυπριακό, να τρέχουν στον Αρχιεπίσκοπο για να πάρουν άποψη. Έχει άποψη ως πολίτης, δεν είναι ειδικός, και η Εθναρχία έχει πεθάνει με το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Αν θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή, σύγχρονη, κοσμική κοινωνία, επιτέλους κάποιες αντιλήψεις θα πρέπει να τις αλλάξουν. Η τελευταία δήλωση είναι ότι η τουρκική πλευρά δεν είναι έτοιμη για λύση. Μάλιστα. Οι διαπραγματεύσεις θα δείξουν εάν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Αν θέλετε, μάλιστα, και η προσπάθεια να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μέσω της κυρίας Λουτ, θα δείξουν ποιες διαθέσεις και προθέσεις έχει το κάθε εμπλεκόμενο μέρος. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, με τα όσα διαμείβονται και λέγονται δημόσια από την Τουρκία, δεν τροφοδοτούν την αισιοδοξία. Αλλά επαναλαμβάνω, ο καθένας κρίνεται στην πράξη. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Εάν γίνει κατορθωτό, καλώς. Αν δεν γίνει κατορθωτό, τουλάχιστον να είναι καταγραμμένη η καλή θέληση, η βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, ο λόγος εσάς. Τι εκτιμήσεις κάνετε για το 19, γιατί είναι σε μια εξέλιξη η διαδικασία, όπως και αν είναι αυτή, ξέρω εγώ, τώρα, σήμερα, τι περιμένουμε, αλλά γενικότερα τι να προσδοκούμε, έτσι, από τις εξελίξεις? Όπως διαμορφώνονται σήμερα. Είναι σημαντική βεβαίως η άποψη του λαού μέσα από δημοσκοπήσεις, μέσα από άλλου είδους σφιγμομετρήσεις. Πλην όμως ο λαός, εμείς δηλαδή, κρίνουμε και τοποθετούμεθα σύμφωνα με τα φαινόμενα. Αυτά δηλαδή που φαίνονται. Και δυστυχώς η ρίση ότι τα φαινόμενα πολλές φορές απατούν ισχύει. Ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει κινητικότητα και δυστυχώς και πάλι είναι επικρατεί όπως τα προηγούμενα 2-3 χρόνια το ένεση τίποτε ρε, που για μένα δεν ισχύει. Και εγώ θα τοποθετηθώ σύμφωνα με τα φαινόμενα. Και αυτά που έχω ενώπιο, και αυτά που έχω ενώπιο μου τις τελευταίες ημέρες, ελέω των καλών συναδέλφων, δημοσιογράφων, είναι δύο. Πρώτον, μία δήλωση, συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στην αλήθεια, 1η-1η του 19, με την οποία λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι οι όροι αναφοράς θα επιβεβαιώνουν το πλαίσιο Κουτέρες. Ναι. Ένα, το κρατούμενο. Επικαλούμε επίσης συνέντευξη του Προέδρου στον Φιλελεύθερο σε συνέχειες, αλλά απομονώνω, όχι βεβαίως κακοπροαίρετα, μια αναφορά του ότι ο διάλογος μπορεί να ξεκινήσει για την σωρία άλυτων προβλημάτων επί των εσωτερικών τυχών του Κυπριακού. Τρίτο δεδομένο. Η κυρία Λουτ, σοβαρότατη διπλωμάτης και διαπραγματευτής, και φαίνεται από το γεγονός ότι δεν μιλάει. Δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα, σφίγγα, ναι. Δεν θα ερχόταν και δεν θα προγραμμάτιζε να επιστρέψει
αν δεν είχε ενώπιό της την πιθανότητα, την προοπτική, όπως η ίδια την βλέπει, βεβαίως. Και εδώ έρχονται οι δικές μου προειδοποιήσεις. Εξελίξεις θεαματικές δεν πρόκειται να υπάρξουν τους επόμενους μήνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις, οι οποίες θα είναι, αν όχι θεαματικές, αλλά καθοριστικές. Αυτό που λέει ο Πρόεδρος, ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος επί της σωρίας των άλυτων προβλημάτων, τυχών, στα εσωτερικά θέματα του Κυπριακού, μπορεί και να σημαίνει ότι θα γίνουν επαφές ή ενός είδους διαπραγματεύσεις, χωρίς να υπάρξει συμφωνία στους όρους αναφοράς. Αυτό υπονοεί, δεν το ξέρω. Μα νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συμφωνία. Αυτό είπε ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Αυτό είπε ο Πρόεδρος. Ακόμα όμως και αν συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, και εδώ είναι, που είναι η δικιά μας διαφωνία και με τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού και με τους φίλους του ΑΚΕΛ, και θα επιβεβαιώνουν, όπως ρητά λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, το πλαίσιο Κουτέρες, εδώ είναι ανησυχητικό. Εξαιρετικά ανησυχητικό. Και ο κόσμος, εγώ θα το πω, να με ακούσει, αν θέλει να μην πιστέψει, αν θέλει ας μην πιστέψει, αλλά το πλαίσιο Κουτέρες περιέχει πρόνοιες που δεν οδηγούν σε βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Όπως το ομολόγησε ο Νίκος Αναστασιάδης ούκο λίγες φορές από το Σεπτέμβριο-Αύγουστο και μετά, που έφερε στην δημοσιότητα τον όρο περί της αποκέντρωσης και της χαλαρής ομοσπονδίας, γιατί ανησυχούσε ο ίδιος για τη λειτουργικότητα. Ομολογώντας βεβαίως ότι αυτά που δήθεν πέτυχε στο Κρά Μοντανά δεν οδηγούν σε λειτουργικότητα. Μάλιστα. Και τώρα η κυβέρνηση, δια του πιο επίσημου στόματος του Υπουργού Εξωτερικών, λέει ότι αυτά τα οποία, για τα οποία λέγαμε ότι ανησυχούσαμε πως δεν θα οδηγούσαν σε λειτουργικότητα, οπωσδήποτε θα επιβεβαιώνονται μέσα από τους όρους αναφοράς. Οι οποίοι, και τελειώνω, όπως είπε ο κύριος Προδρόμου προ κάποιων εβδομάδων, όταν θα συμφωνηθούν και αν θα συμφωνηθούν, θα είναι και υπογεγραμμένοι και δεσμευτικοί. Και αν αυτό το πράγμα γίνει και είναι υπογεγραμμένοι δεσμευτικοί όροι αναφοράς και επιβεβαιώνουν το πλαίσιο Κουτέρες. Εγώ εδώ από την εκπομπή αυτή και δεν είπε το, κάτι. Το είπε. Αυτή είπε ότι δεν είναι. Τα αρχεία των καναλιών εκεί νομίζω πάνε 6 μήνες πίσω. Δεν χρειάζεται. Μια τηλεφωνική είπε ότι δεν είναι δεσμευτική, λοιπόν, ούτε δεν υπογραφούν. Αν η όρια αναφορά. Μα είναι. Και μάλιστα είπε θα είναι και πιο ισχυρή από ότι ο κοινό ανακοινωθεί Αναστασιάδη Ρόγλου του Φεβρουαρίου του 2014. Το είπε και αυτό. Δεν είμαι. Δεν τα βγάζω από τον εγκέφαλο μου έτσι. Δεν είπα τα βγάζω. Νομίζω ότι δηλώσεις τα άκουσα για να, ναι, για να τα επικαλούμε. Αν λοιπόν είναι όλα αυτά τα πράγματα η όρια αναφοράς και επιβεβαιώνουν το πλαίσιο Κουτέρες, τότε δυστυχώς κλειδώνουμε σωρία υποχωρήσεων στις εσωτερικές πτυχές, χωρίς να έχουμε την παραμικρή διαβεβαίωση για την πτυχή της ασφάλειας. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτριου, βέβαια εγώ από ό,τι κατάλαβα το πλαίσιο Κουτιέρες είναι η βασική προϋπόθεση επανέναρξης του διαλόγου. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον εγώ. Κοιτάξτε τώρα, ο Δημοκρατικό Κόμμα διαφώνησε και διαφωνεί με την βασική φιλοσοφία του πλαισίου Κουτιέρες. Δεν είναι κάτι καινούργιο που λέει ο κύριος Γεωργίου, το λένε από τον Ιούλιο του 2017. Λέω κάτι λάθος, κύριε Γεωργίου? Καθόλου. Άρα, ας μην ξεκινήσουμε όμως από τώρα, είτε την δαιμονοποίηση μιας προσπάθειας που δεν την έχουμε δει να εξελίσσεται και δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί, και ας μην ξεκινήσουμε να καλλιεργούμε τον φόβο και τις φοβίες για κάτι το οποίο είναι υπό εκόλαψη. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι όροι αναφοράς θα περιέχουν, αν θα συνομολογηθούν, το ξεκαθάρισμα του πλαισίου Κουτέρες, το ότι συμφωνούν οι δύο πλευρές, οι δύο κοινότητες, για το τι εστί πλαισίου Κουτέρες. Πολύ πιθανόν να καταγράφονται οι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί πριν το Κράντς Μοντάνα, αλλά και το πώς προχωρούμε. Το ποια θα είναι η διαδικασία από την ημέρα που θα ξεκινήσει η επανάληψη του διαλόγου. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πλαίσιο Κουτέρες αφορά 6 παραμέτρους. Αφορά την ασφάλεια, τα στρατεύματα, το περιουσιακό, το εδαφικό και αφορά και την αποτελεσματική συμμετοχή και την εξουσία, το πώς θα διοικείται η Ομοσπονδιακή Κύπρος
Μπορεί να έχει και νέες ιδέες μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και νέες ιδέες μέσα. Μα αυτό γράφηκε και στην έκθεσή του. Τώρα ποιες είναι αυτές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό που επαναλαμβάνει είναι μία ανησυχία για το να είναι λειτουργική αυτή η Ομοσπονδιακή Κύπρος και να είναι συμβατή με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα από τα 6 σημεία του πλαισίου Κουτέρες, είναι εντός των παραμέτρων και εντός της συζήτησης αυτής που θα γίνει αυτή η συζήτηση και ποια είναι η βασική φιλοσοφία, να μειωθούν οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης, ναι, για να μειωθούν οι τριβές και οι προστριβές μεταξύ των δύο κοινοτήτων, χωρίς όμως να αλλάζει η βασική φιλοσοφία και η βασική αρχή της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, οι εξουσίες που αφορούν την μία κυριαρχία, την μία ηθαγένεια, την μία εξωτερική πολιτική και εμείς προσθέτουμε και την μία οικονομία, την μία ως τον ένα φύρτο, ένα νόμισμα, να είναι στην κεντρική εξουσία. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά στο διάγγελμά του, στην αναφορά του στο Κυπριακό, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη που να αναφέρεται σε Ομοσπονδία, ούτε μία φορά δεν έγινε αναφορά σε ριζονική. Τώρα, αν σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα, γιατί να μην ξεκινήσουμε αυτή την δαιμονοποίηση. Η συζήτηση γίνεται στην βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, στην βάση του πλαισίου Κουτέρες τη συζητούμε, είναι διζωνική, είναι δικοινοτική, είναι και ομοσπονδία. Κύριε Στεφανό. Τώρα για να αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές σε ποια φάση βρισκόμαστε και το τι επιχειρεί να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών με τους όρους αναφοράς. Οι όροι αναφοράς ήρθαν σε μια προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα να ξεκαθαρίσει το πεδίο σε σχέση με τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών σχετικά με τις προϋποθέσεις που ο ίδιος θέτει για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό, έτσι. Για πρώτη φορά και επαναλαμβάνω ότι οι όροι αναφοράς προκύπτουν, έχουν προκύψει ουσιαστικά από το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει πιστεί ότι τα εμπλεκόμενα μέρη είναι έτοιμα να προχωρήσουν στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τον τρόπο, το πλαίσιο και τους όρους που ο ίδιος θέτει. Δηλαδή, συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκα στο Κρας Μοντσανά. Δεύτερον, την επιβεβαίωση των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν μέσα από τις πολυετείς διαπραγματεύσεις. Τρίτον, ότι η βάση διαπραγμάτευσης θα είναι το πλαίσιο του, για το οποίο προσπαθεί να ξεκαθαρίσει επίσης το τοπίο, γιατί ακούστηκαν διαφορετικά πράγματα, παρότι και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η βάση της διαπραγμάτευσης θα είναι το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, έτσι όπως ο ίδιος ο κύριος Κουτέρες θέλει. Ακούστηκαν διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το περιεχόμενο, ακόμα και για τις ημερομηνίες. Ακούστηκαν διαφορετικά διαφορετική πράγματα. Ανάγνωση. Γίνεται, ναι, διαφορετική ανάγνωση. Είναι καθαρό. Επομένως, όπως επίσης θέλει να ξέρει ο Γενικός Γραμματέας αυτά που λέγονται περί νέες ιδέες, περί νέων ιδεών, τι εννοεί κάθε πλευρά, αν έχει νέες ιδέες και αν συμφωνούν οι δύο πλευρές για να προχωρήσουν σε συζήτηση αυτών των νέων ιδεών. Και την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας θέλει να ξέρει πώς οι δύο πλευρές προσεγγίζουν το θέμα της διαδικασίας σε σχέση με την διαπραγμάτευση, γιατί ο ίδιος έχει άποψη, έχει καταθέσει μία πρόταση για να γίνει η ίδια διαδικασία με αυτήν που έγινε στο Κρας Μοντσανά, δηλαδή δύο παράλληλα τραπέζια συζήτησης, το ένα για τα εσωτερικά ζητήματα και το άλλο για τα εξωτερικά, για τις διεθνείς ψυχές του Κυπριακού. Επομένως, στην παρουσία ποιον? Φαντάζομαι με την ίδια σύσταση, η οποία, με την ίδια σύσταση που αποδέχθηκε ο κύριος Αναστασιάδης και ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία από το Μον Πελεράν και μετά. Θέλω να πω το εξής. Η κυρία Λούτ θα επανέλθει τώρα. Θα συνεχίσει τη συζήτηση. Δεν ξέρουμε πώς θα κάνει αυτή τη συζήτηση η κυρία Λούτ, γιατί σωστά έχει επισημανθεί ότι είναι από τους πολιτικούς που δεν μιλάει σχεδόν καθόλου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτόν
είναι καλό. Καλά κάνει. Διότι οι πολλές συζητήσεις, οι πολλές δηλώσεις τελικά περιπλέκουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή όμως οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το τι διαμείβεται με την κυρία Λούτ και το τι λέει η κυρία Λούτ. Διότι είναι πολύ πιθανόν τώρα να πει κιόλας. Προηγουμένως, προφανώς, το Δεκέμβριο, παρότι δεν έχουμε ενημέρωση, άκουσε η κυρία Λούτ τις δύο πλευρές. Τώρα είναι πολύ πιθανό να έρθει και να θέλει και η ίδια να πει στις δύο πλευρές. Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος θα πρέπει να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις. Ο κύριος Γεωργίου έχει αναδείξει ένα θέμα. Επί της ουσίας διαφωνώ, αλλά αυτόν το οποίο αναδεικνύει έχει δίκιο. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του είπε και μάλιστα στο προηγούμενο του διάγγελμα είπε ότι είναι παράφρον εάν δεν δέχεται το πλαίσιο Κουτιέρες ως βάση διαπραγμάτευσης. Και είναι σωστό ότι όντως ήταν παράφρονας έχοντας υπόψη τη θέση του Γενικού Γραμματέα να μην δεχθεί το πλαίσιο Κουτιέρες, το οποίο εμείς θεωρούμε ως έναν πλαίσιο στιβαρό πάνω στο οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν θέσεις μέσα οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και θετικές για μας, όπως είναι οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα για τα θέματα των εγγυήσεων των επεμβατικών δικαιωμάτων, όπως έχει να κάνει και με τη θέση του Γενικού Γραμματέα σε σχέση με το αίτημα, με την απέτηση της τουρκοκυπριακής πλευράς για να υπάρχει μια θετική ψήφος σε κάθε ομοσπονδιακό όργανο το οποίο ο Γενικός Γραμματέας απορρίπτει. Και είναι εδώ που θα συζητήσουμε να θα πάμε σε διαπραγματεύσεις το ζήτημα το οποίο γύρει συνεχώς ο Πρόεδρος. Αλλά την ίδια ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πολλοί συνεργάτες του, ενώ λέει ότι θέλω να συνεχίσω και να διαπραγματευτώ επί του πλαισίου, με τον τρόπο που τοποθετείται για όλα αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν μέχρι το Κράντ Μοντανά και στο ίδιο το Κράντ Μοντανά, τα δαιμονοποιεί. Τα πετά από το παράθυρο. Και άρα ένας πολίτης αμέσως βρίσκεται ενώπιον ενός διλήμματος. Δηλαδή, μα να διαπραγματευτούμε επί του πλαισίου και την ίδια ώρα ο πρόεδρος να λέει ότι έχει χίλια μύρια προβλήματα από αυτά τα οποία έχουμε διαπραγματευτεί, είναι αυτόν το οποίο έναν από τα στοιχεία για τα οποία εμείς κάναμε κριτική και ασκούμε κριτική στον πρόεδρο, είναι ότι ο ίδιος δεν υπερασπίζεται κιόλας το προϊόν μιας διαπραγμάτευσης που ο ίδιος έκανε από το 2014 και εντεύθεν μετά από το κοινό ανακοινωθέν της 11ης του Φλεβάρη του 2014. Έφτασε σε ένα σημείο που έλεγε πόσο σημαντικά είναι αυτά. Και μετά, όταν αποφάσισε ότι είναι έτοιμο να συζητήσει και νέες ιδέες και να ρωτοτροπεί με άλλες βάσεις λύσης, άρχισε να τα ρίχνει να τα πετάει από το παράθυρο. Είναι αντιφάσεις και παλινδρομήσεις για το οποίο τον κατηγόρησε. Με αυτόν τον τρόπο, όχι απλά συγχύζονται οι πολίτες. Πέστε ότι αύριο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και φτάσουμε σε ένα σημείο. Πώς θα πείσει τους πολίτες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν προηγουμένως με διάφορους τρόπους πετά από το παράθυρο αυτά τα οποία. Γενικά είμαστε χαμένοι στη μετάφραση. Εδώ πέρα από πολλά και διάφορα ζητήματα, αγαπητέ μου Γιώργο, ο Γενικός Γραμματέας ζητάει έτσι όρους αναφοράς και μάλιστα να του συμφωνήσουμε. Σε μια προσπάθεια, είπε και ο Στέφανος, μάλλον δεν έχει πιστεί ότι είμαστε έτοιμοι και έτοιμοι. Προφανώς να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η πλευρά δικιά μας, μέρα νύχτα δηλώνει ότι έχουμε ετοιμότητα. Είμαστε έτοιμοι εμείς, κάνουμε πράγματα. Είμαστε έτοιμοι, όντως. Ή κάνουμε απλά κουβέντες τώρα για να περνάει ο καιρός και να λέμε να αυτοδικαιωνόμαστε εμείς. Θα διαφωνήσω μαζί σου σε κάτι. Ναι. Δεν είναι στη μετάφραση που έχουμε χαθεί. Έχουμε χαθεί από το πρωτότυπο. Στο πρωτότυπο. Ακόμα χειρότερα. Από την αρχή. Ναι, ακόμα έτσι. Χειρότερα. Αυτά που ο κύριος Στεφάνου περιέγραψε προηγουμένως, πολύ ορθώς τα περιέγραψε, επιβεβαιώνουν, αποδεικνύουν για μένα την παταγώδη αποτυχία αυτής της πολιτικής, για την οποία όμως και το κόμμα του κύριου Στεφάνου έχει ευθύνη. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Ενώ προερχόμενο από εμάς, από μένα. Δεν δέχομαι ότι προκαλώ φόβους και φοβίες επειδή προειδοποιώ για κάτι με το οποίο διαφωνώ και για κάτι με το οποίο έχω διαφωνήσει από την πρώτη στιγμή. Και όταν λέω εγώ, εννοώ το κόμμα μου, αυτό που εκπροσωπώ, έτσι. Δεν είμαι εγώ εδώ, είναι αυτό που εκπροσωπώ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος διαφώνησε με τις προτάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη όταν τους ενημέρωσε ο Πρόεδρος στο Κραν Μοντανά ότι θα κατέθετε αυτές τις προτάσεις, οι οποίες μετά έγιναν μέρος, δυστυχώς, του πλαισίου Κουτέρες. Και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η σύγχυση που προκαλείται, κατά τη δική μου άποψη, δυστυχώς είναι επιτυδευμένη. Δυστυχώς.
πρέπει να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Ο κύριος Στεφάνου, και το λέω με παρησία, είναι ειλικρινής. Αυτό θεωρεί σωστό, αυτό πιστεύει το ΑΚΕΛ, αυτό προσπαθεί το ΑΚΕΛ. Τελείωσε. Διαφωνώ κατηγορηματικά. Όμως η κυβέρνηση από την άλλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημοκρατικός Συνέγερμος που έχουν μπλέξει πολλές φορές, έχουν μπλεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να μιλήσουν ειλικρινώς. Το πλαίσιο κουτέρες για το οποίο και ο ΔΣ και η κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ θέλουν να επιβεβαιωθεί μέσα από τους όρους αναφοράς, προνοεί 4-5 βασικά πράγματα. Το ένα είναι εκ περιτροπής Προεδρία. Μην την ξεχνάμε. Το δεύτερο είναι αυτή η αποτελεσματική συμμετοχή που είναι δύο πράγματα. Αριθμητική ισότητα ή μία θετική ψήφος. Μα θα γίνει διαπραγμάτευση, λέει ο κύριος Δημητρίου. Μα έχουμε αποδεχθεί τη φιλοσοφία. Συγγνώμη, λάθος μου. Όχι, έχουμε αποδεχθεί τη φιλοσοφία αυτής της μεθόδου. Την έχουμε προτείνει. Ο πρόεδρος προτείνε στο Κραμ Μοντανά αυτά τα πέντε σημεία. Την υπερέχουσα θέση των σφετεριστών έναντι των νομίμων ιδιοκτητών στο περιουσιακό. Τα έχει προτείνει, δεν τα έχει αποδεχθεί. Και βεβαίως θα είναι παράφρον αν τώρα λέει δεν, αλλά εγώ δεν είμαι ο παράφρον και δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράφρονα επειδή διαφωνώ με την εκπεριτροπής Προεδρία και με τη μία θετική ψήφο που θα διαλύσει αυτό που πάμε να κάνουμε, αυτό που πάει να γίνει, αυτό που θέλουμε να γίνει ως λύση του Κυπριακού σε όσο χρονικό διάστημα θέλει η Τουρκία και βολεύει την Τουρκία. Γύρω πάνω σε αυτό, τι προτείνετε εσείς, διότι υπάρχει μια διαδικασία την οποία προκρίνει ο Γενικός Γραμματέας τώρα. Δεν την προκρίνω εγώ, δεν την εισηγούμαι εγώ. Ο Γενικός Γραμματέας έχοντας γνώση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έχουν γίνει πολύ δύσκολα, επαναλαμβάνω, από όλη την πολιτική που έχει ασκηθεί τα τελευταία χρόνια. Και από το γεγονός ότι αυτή η κορύφωση και στο Μοντμπελεράν, στα Μοντμπελεράν, στη Γενέβη, κυρίως όμως στο Κραμ Μοντανά, ολοκληρώθηκε, κατέληξε σε δικιά μας πρόταση με αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχω ακούσει όμως τον Πρόεδρο να λέει πάρα πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταίες μέρες ουσιαστικά, που επανήλθε ο κύριος Ακίτζη, και αυτό στην προσπάθεια του να μείνει λίγο στο προσκήνιο. Απήντησε ο Πρόεδρος τον κύριο Ακίτζη ότι πείτε μου μια χώρα ομοσπονδιακή, ομοσπονδία εν πάση περιπτώσει, που η μια πολιτεία θα επιβάλλει στην άλλη τη θέλησή της με τη μία θετική ψήφο. Δεν το είπε ο Πρόεδρος, το είπε. Και στις δηλώσεις του και στη συνέντευξη του Φιλελεύθερου. Απάντησε τελευταία σε κάποια πράγματα. Και δηλώσεις έκανε στην ΟΕΒ, ναι, νομίζω, και αργότερα στην, ναι, συνέντευξη στον Φιλελεύθερο. Το είπε αυτό το πράγμα ο Πρόεδρος. Αυτό το είπε από την Ευρύχο. Εάν το εννοεί, ναι, αγαπητέ Ανδρέα, εάν το εννοεί, πρέπει να εξεύρει ο ίδιος τρόπος, γιατί αυτός προεδρεύει. Αυτόν επέλεξε ο λαός, όχι εμένα. Πρέπει να βρει ο ίδιος τρόπος, αν το εννοεί, να αναιρέσει αυτή την δυσχερή, δυσμενή, δυστυχή και επικίνδυνη προοπτική. Μάλιστα. Θα πρέπει να βρει τρόπους. Είμαστε δίπλα του, αν το εννοεί. Σαφέστατος. Αν το εννοεί. Και τώρα πώς είσαι δίπλα του, άμα βρει τρόπους είσαι δίπλα του. Αν τώρα, το εννοεί, έτσι, μάλιστα. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, να πάμε τελευταία μας βόλτα. Κύριε Δημητρίου, πολλά θεματάκια στο τραπέζι. Ένα ερώτημα δικό μου το εξής, ότι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Υποτίθεται ότι υπήρχε μια σύγκληση στο θέμα του φυσικού αερίου. Τώρα η άλλη πλευρά γύρει ζητήματα φυσικού αερίου. Σου λέει στη διαχείριση, σταματήστε μέχρι εδώ, τέλος κτλ. Είναι γι' αυτό που είναι και σημαντικό να καταγραφούν οι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί πριν, ναι, το Κρανς Μοντάνα και δεν καταγράφονται πιθανώς στο πλαίσιο Κουτέρες. Γιατί υπάρχει μια σύγκληση που έχει επιτευχθεί από τον κύριο Χριστόφια και τον κύριο Ταλάτη Χριστόφια. Ταλάτη. Η απόφαση αυτή για το φυσικό αέριο, μάλιστα. Βέβαια. Και αφορά στο πώς θα συνδιαχειρίζονται τα ωφέλη μετά την λύση. Γι' αυτό λέμε για τις συγκλήσεις που πρέπει να καταγραφούν. Αλλά πάμε λίγο στο πλαίσιο Κουτέρες. Γιατί ό,τι έχει καταγραφεί ήταν μια επιτυχία, ιδιαίτερα στα σημεία της ασφάλειας και των εγγύσεων, το να μετατραπεί Κύπρος στη φυσιολογική χώρα, να καταργηθεί ο αναχρονισμός των εγγύσεων, να φύγουν τα στρατεύματα κτλ. Μετά από μια στρατηγική του Νίκο Αναστασιάδη, με την ενίσχυση και την βοήθεια της Ελλάδας βεβαίως και του κύριου Κοζά. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μια για το πώς κατάφερε ο Νίκος Αναστασιάδης να φέρει αυτό το πλαίσιο ή να συνεισφέρει σε αυτό το πλαίσιο και από την άλλη να κατηγορούμε τον Νίκο Αναστασιάδη
για ό,τι άλλο προκύπτει από αυτό το πλαίσιο. Όμως το σημαντικό είναι η όποια λύση να εμπνέει ασφάλεια μεταξύ όλων των κατοίκων και εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και να καταφέρουμε να απαλλαγούμε και να απαλλαγούν οι Τουρκοκύπροι από την κυδαιμονία, όπως μάθαμε να λέμε, της Τουρκίας. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα προκύπτει μέσα από τον τρόπο διοίκησης της Ομοσπονδιακής Κύπρου. Ναι. Τώρα, όλα όσα αναφέρονται για την αποτελεσματική συμμετοχή ή για, τις εξουσίες, επαναλαμβάνω, αφορά μία από τις έξι παραμέτρους. Οι παράμετροι όμως είναι έξι, είναι άλλες πέντε. Και για να επαναρχίσει η διαδικασία, χρειάζεται και να δείξει και η Τουρκία ότι συνενεί, ότι συμφωνεί, ότι θέλει να συζητήσει και τα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Και είναι πολλές φορές που χανόμαστε μεταξύ μας εδώ στα πάνελ σε συζητήσεις, λες και θα λύσουμε το Κυπριακό σήμερα ή αύριο στα τηλεοπτικά πάνελ, ξεχνώντας ότι το Κυπριακό θα λυθεί σε τραπέζι διαπραγμάτευσης ή σε δύο τραπέζια παράλληλης διαπραγμάτευσης, όπως έγινε στο Κράντ Μοντάνα και όπως πιθανώς να συνεχιστεί η συζήτηση και χρειάζεται και η βούληση όλων των πλευρών. Σωστό. Τώρα συζητάμε για να καταλάβει και ο κόσμος περίπου το περίγραμμα, τι παίζει, τι δεν παίζει και πού πάμε. Έτσι, βασικό να ξέρει και ο κόσμος. Αλλά πέστε μου κάτι, εμείς δηλώνουμε έτοιμοι για να μπούμε σε μια νέα φάση διαλόγου. Είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να δηλώνεις κάτι ενώ δεν είσαι. Βεβαίως και είμαστε έτοιμοι. Και βεβαίως θέλουμε να προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση για να λύσουμε και να λήξουμε αυτή την εκκρεμότητα. Το ζήτημα είναι να είναι όλες οι πλευρές έτοιμες, ναι. Και αυτό είναι που ηχνηλατεί ή προσπαθεί να ηχνηλατήσει η κυρία Λούτ, η οποία σχεδόν καθόλου δεν ακούσαμε τη φωνή της και τον ιδιαίτερο τρόπο που βλέπει τα πράγματα, που προχωρεί στις διαδικασίες της και πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ θετικό ο τρόπος που αντικρίζει και αντιμετωπίζει. Τέλος του μήνα έρχεται, μάλλον θα είναι πιο ουσιαστική αυτή τη φορά. Έτσι. Η πιο ουσιαστική θα είναι, πιστεύουμε πως θα είναι πιο ουσιαστική ή θα. Μάλιστα. Το απευχόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Το απευχόμαστε. Κύριε Στεφάνο, τελευταία κουβέντα ειδικά σας. Πρώτα δύο κουβέντες για το θέμα των συγκλήσεων που αφορούν στο φυσικό αέριο. Στην κατακρίβεια δεν αφορούν το φυσικό αέριο απευθείας, αφορούν τους φυσικούς πόρους, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, γιατί σωστά δεν έχει γίνει διαπραγμάτευση για το φυσικό αέριο στο τότε δεν τραπέζι. Υπήρχε φυσικό αέριο, έτσι, τότε δεν υπήρχε χειροπιαστά κάτι όσον αφορά το φυσικό αέριο. Όχι, υπήρχε το 2011, εξού και μια σύγκληση από αυτές που αφορούν στους φυσικούς πόρους επιτεύχθηκε όσον και φαίνεται παράξενο με τον Αερόγλου. Για το διαμοιρασμό των εσόδων, για το πώς θα γίνεται ο καταμερισμός εσόδων στην κεντρική κυβέρνηση και στις πολιτείες. Του γελάσαμε, δεν κατάλαβε τι υπέγραφε μάλλον. Όχι, ήταν καλή η σύγκληση, δεν του γελάσαμε καθόλου. Θα έλεγα ότι είναι τρεις οι βασικές συγκλήσεις. Η πρώτη είχε κάνει με την ιδιοκτησία των φυσικών πόρων που έχει διευκρινιστεί, έχει ξεκαθαριστεί ότι θα είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα, δηλαδή ιδιοκτησία του κράτους, όπως είναι και τώρα. Δεύτερον, έχει επέλθει σύγκληση σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες και το πιο σημαντικό είναι ότι η όποια συζήτηση ακολουθήσει θα γίνεται στη βάση του δικαίου της θάλασσας του 1982 και αυτό αντιλαμβάνεστε πάει κυρίως στην Τουρκία γιατί με την επίλυση του Κυπριακού, αν και εφόσον επιτευχθεί, θα ανοίξει και η πόρτα για να συζητηθεί, να οριοθετηθεί η ΑΟΣ με την Τουρκία. Και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει στην βάση του δικαίου της θάλασσας του 1982. Και η τρίτη ομάδα συγκλήσεων έχει να κάνει όντως με τα έσοδα. Αυτές οι συγκλήσεις είναι σημαντικές γιατί απαντούν σε όσα προσπαθεί η Τουρκία κακόβουλα να πει στο διεθνή παράγοντα. Πρώτον, ότι η Κύπρος παραβιάζει δικαιώματα της Τουρκίας με τις έρευνες και την εκμετάλλευση
στον χώρο της δικής της ΑΟΣ, πράγμα που είναι αυθαίρετο βέβαια για την Τουρκία. Και αυτή η σύγκληση δείχνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε βούληση και κάθε θέληση να διαπραγματευτεί με την Τουρκία για το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ. Πλην όμως, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καν ότι υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα πώς θα αναγνωρίσει υπάρχει η Κυπριακή ΑΟΣ. Ακριβώς. Δεύτερον, είναι τόσο σημαντικές αυτές οι συγκλήσεις για τις οποίες ο Γενικός Γραμματέας έκανε αναφορά στις εκθέσεις του, ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς για να απαντήσει στην Τουρκία και στην τουρκοκυπριακή πλευρά, ότι κοιτάξτε να λυθεί το Κυπριακό και αυτά έχουν απαντήσεις διότι έχετε συγκλήσεις. Λοιπόν, θέλω να πω 2-3 πράγματα αναφορικά με τις συγκλήσεις. Οι συγκλήσεις είναι σημαντικές και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν. Και όχι μόνο να επιβεβαιωθούν, εμείς λέμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήδη θα έπρεπε να είχε ενημερώσει την κοινωνία για να ξέρει η κοινωνία για το τι έχει συμφωνηθεί, γιατί ένας ενημερωμένος λαός δεν κατατρίχεται από φοβίες, αλλά κρίνει με τη λογική. Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κρίνουμε με τη λογική και όχι με φοβίες ή με συναισθήματα που δεν απηχούν στην πραγματικότητα. Το τρίτο και το τελευταίο που θέλω έτσι να πω. Η λύση θα είναι συμβιβαστική, αν και εφόσον επιτευχθεί. Θα υπάρχουν πράγματα που αρέσουν και πράγματα που δεν αρέσουν. Θα πρέπει να κριθεί η λύση στο σύνολό της. Εάν και κατά πόσον αυτή η λύση πραγματικά απελευθερωνεί την Κύπρο, πραγματικά αποδεσμεύει την Κύπρο από την εναγκάλυση της Τουρκίας, είτε μέσα από το σύστημα των αχρονιστικών των εγγυήσεων του 60, είτε από την παρουσία στρατευμάτων που δεν θα πρέπει να υπάρχουν στρατεύματα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το ΑΚΕΛ επιμένει στη θέση που έχει συμφωνηθεί επί της αρχής για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη λύση του Κυπριακού. Ότι η λύση θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του λαού και ότι τελικά θα καθιστά τον λαό μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, συνδιαχειριστές και συνιδιοκτήτες σε αυτή την ελεύθερη γη επιτέλους που θα πρέπει να είναι, για να μπορούν να οικοδομούν το δικό τους μέλλον σε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας. Αυτή θα πρέπει να είναι η ευχή, αλλά ξέρετε ότι μόνο με ευχές δεν γίνεται τίποτε, χρειάζεται να ενεργήσουμε ή καλύτερα να συνεχίσουμε να ενεργούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία κουβέντα, αγαπητέ Γεώργη. Είμαι σύντομος, όσο κρατάει μισός καφές. Εσείς, ας πούμε, και εσείς θέλετε μια λύση και εσείς θέλετε την ευημερία του τόπου και εσείς θέλετε τη συνύπαρξη. Όλοι το θέλουν. Όλοι το θέλουν αυτό. Είναι κανείς που δεν το θέλει. Θέλω δηλαδή τα παιδιά μου να ζήσουν σε ένα βέβαιο περιβάλλον. Το θέμα είναι πώς στάνουμε. Ανασφαλές. Πώς στάνουμε εκεί. Ναι, αλλά το αβέβαιο και το ανασφαλές θα πρέπει να διευθετηθεί όχι με μια κακή λύση. Αν θα είναι κακή λύση, θα συνεχίσει να είναι αβέβαιο και ανασφαλές και μάλιστα με τη δική μας υπογραφή. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Βεβαίως και δεν μας αρέσει όποια λύση δεν περιέχει. Μια κακή λύση, Γιώργο, δεν θα είναι βιώσιμη, δεν θα είναι λειτουργική. Ναι, βεβαίως και δεν μου αρέσει μια κακή λύση και δεν μου αρέσει μια λύση η οποία θα προέλθει από εξαναγκασμό λόγω εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Όμως, ναι, θα πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς συμβιβασμούς. Πάρα πολλούς. Έχουμε περάσει τις κόκκινες γραμμές ούκο λίγες φορές. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί η λύση που θα προνοεί και θα προαγάγει όλα αυτά που είπε ο κύριος Στεφάνου, τη συμβίωση, τη συνεργασία, την αγάπη, τη φιλία, την ειρήνη, πρέπει πάνω απ' όλα να είναι βιώσιμη. Για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι λειτουργική, για να είναι λειτουργική πρέπει να είναι δημοκρατική. Μάλιστα. Απλά τα πράγματα. Μόνο μία κουβέντα στο τέλος. Δεν θα λύσουμε το Κυπριακό στα panels, όπως λέει ο Δημήτρης. Απλώς, εγώ θα θέλω να επισημάνω κάτι. Μην αφήνουμε τις εσωτερικές πτυχές στο πλευρό. Μην τις βάζουμε στο περιθώριο. Εάν η Τουρκία με τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, όπως αυτές καταγράφονται μετά από τις δικές μας υποχωρήσεις, έχει τον πολιτικό έλεγχο της Κύπρου, μπορεί πολύ εύκολα στην πτυχή της ασφάλειας να κάνει δήθεν βήματα. Όπως η κατάργηση, παραδείγματος χάρη, του μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος, που δεν της κοστίζει. Αλλά παραμένουν όμως σε εκκρεμότητα τα δύο σοβαρά θέματα. Δίνουμε εμείς την εσωτερική πτυχή όλοι, χωρίς να ξεκαθαρίζουμε τι θα γίνει με τις εγγυήσεις και την παραμονή τουρκικού στρατού στην Κύπρο μετά τη λύση του Κυπριακού. Και αυτό από το Κράμ Μοντανά πάει στους πρωθυπουργούς
Δεν είναι διασφαλισμένο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μην υποβαθμίζουμε την τεράστια σημασία που έχουν οι εσωτερικές πτυχές. Εάν προσφέρουν στην Τουρκία τον πολιτικό έλεγχο της Κύπρου, τα πράγματα τώρα, έχουν μια τελειώσει. Μια λεπτομέρεια που θεωρώ πολύ βασική, αγαπητοί Γιώργο και αγαπητοί κύριοι, διάβαζα χθες μια εφημερίδα ότι έχει αυξηθεί κατά 30% η πώληση γης, ελληνοκυπριακής γης, στα κατεχόμενα, σε Ρώσους, Εγγλέζους, Γάλλους, Πορτογάλους, Αμερικάνους κτλ. Έτσι. Σιγά σιγά, να μην τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή χρονιά. Με αγάπη, καλή χρονιά. Και εδώ θα είμαστε να κουβεντιάζουμε. Ελπίζουμε να σου κάναμε καλό. Πολύ καλό. Ποδαρικό. Πάντα.